Τώρα θα σας μιλήσω και θα δείτε μια συνέντευξη που έκανα με μια γυναίκα που την αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Την έχω μέσα στην καρδιά μου, την είχα γνωρίσει και παλιότερα όταν δούλευα στο Alter. Μιλάω για την Ευαγγελία Σαμιωτάκη, η οποία δυστυχώς πέρασε μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της και μας αποκαλύπτει τη σχέση που έχει με τον Θεό, αλλά και γιατί δεν πάει ποτέ στην εκκλησία. Για πάμε να τη δούμε. Πώς είστε? Εντάξει, ας τα λέμε καλά. Πρέπει να τα λέμε καλά για να είμαστε καλά. Είστε στη Θεσσαλονίκη τώρα με την παράσταση του κύριου Φοροφυγάδες. Ναι, βέβαια. Με μια πολύ επιτυχημένη παράσταση και ήρθα με πάρα πολύ έτσι περηφάνεια και μ' αρέσει πάρα πολύ που συμμετέχω σε αυτή την παράσταση. Έχατε χρόνια να κάνετε θέατρο, έτσι δεν είναι? Ναι, είχα την ταλαιπωρία με το Σπύρο και αυτή ήταν η βασική αιτία. Δεν ήθελα να είμαι κοντά του. Μου στήχησε πάρα πολύ και είχα πάθει κατάθλιψη κανονική. Αλλά μετά με την συμμετοχή μου στο θέατρο συνήλθα λίγο-λίγο, γιατί η ζωή συνεχίζεται και έχει και τις απαιτήσεις της. Και αυτό το οφείλω στον Γιώργο το Μακρύ, που τον αγαπάω και πάρα πολύ. Και τον αγαπάω γιατί τον πιστεύω. Να σου θάλασσα, να μη σε άλλαζα, να σου το πάντοτε δική μου. Ένα μέρος που αγαπάτε πάρα πάρα πολύ και μου το λέγατε και πριν είναι ο Οροπός. Ναι, πάντα. Εκεί, επειδή έχετε και πολύ καλές αναμνήσεις, Πολλές αναμνήσεις. Όλες οι γωνιές μου θυμίζουν ένα Σπύρο. Έχω το δωμάτιό του όπως έφυγε και το άφησε, απείρεχτο. Το ρολόι, το μεγάλο που είχε στο δωμάτιό του, το έχω αφήσει στην ώρα που ο Σπύρος έφυγε. Και δεν αφήνω κανέναν να είναι σαν εκκλησία. Δηλαδή δεν θέλω να μπαίνει κανείς μέσα. Νομίζω ότι θα ενοχλείται. Είναι δίπλα στο δικό μου δωμάτιο και τον αισθάνομαι δίπλα μου. Ναι, και μ' αρέσει πολύ και αυτή είναι και η αιτία που μένω στον Οροπό, δηλαδή μία από τις αιτίες. Ο Σπύρος είναι εκεί, τον έχουμε πάει εκεί, στο κημητήριο του Οροπού, με δικό μας τάφο, που απέκτησα με πολλή θυσία και πολλή αγώνα, και αισθάνομαι ότι έτσι θα του φωνάξω και θα έρθει δίπλα μου. Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι στιχάκι. Τι είναι αυτό που σας λέει πιο πολύ? Είναι η αγκαλιά του, είναι τα λόγια του. Τα ποίηματά του. Τα ποίηματά του, Είναι 104 ποίηματα τα οποία τα έχουμε. Ο γιος μου τα έχει αναλάβει και τα έχει περάσει στο κομπιούτερ και θα τα εκδώσουμε κάποια φορά, γιατί είναι, βέβαια, γιατί είναι βιωματικά ποίηματα, δεν είναι ποίηματα επαγγελματία. Ο Σπύρος όταν κάτι τον ερέθιζε, κάτι τον πονούσε ή κάτι τον χαροποιούσε, έγραφε. Τώρα με την υγεία σας πώς είστε? Είναι καλύτερα τα πράγματα? Εμένα μην με ρωτάς για την υγεία μου, θα σου πω καλά μια χαρά. Γιατί αυτό θέλω να πιστεύω και αυτό πιστεύω και ως εκ τούτου μου βγαίνει σε καλό. Πέρασα μια ταλαιπωρία, πέρασε δηλαδή. Απόδειξε ότι είμαι πάλι στο θέατρο, εντάξει, 2 εβδομάδες. Απήχα 2 εβδομάδες μόνο, ευχαρίστησα το Θεό που πρόλαβα, γιατί θα μπορούσε να συμβεί κάτι πολύ πιο σοβαρό. Γλίτωσα το πόδι μου με απώλεια ενός δακτύλου μόνο. Και αυτό λέω ευχαριστώ Θεέ μου, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στο Θεό. Και ότι γίνεται πάντα με το σταυρό στο χέρι που λένε. Να μην αδικήσω κανένα, να μην κάνω κάτι που θα πικράνει κάποιον. Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι ολιγμός. Νομίζω ότι ο Θεός είναι αυτός που μπορεί να σας έδωσε τόση δύναμη στις δυσκολίες που περάσετε ενδεχομένως. Ναι, μπορεί. Μπορεί, γιατί προσεύχομαι, γιατί πιστεύω, γιατί δεν είμαι θρησκόληπτη. Όχι, πιστεύω.
πιστεύω στο Θεό πολύ, στο Χριστό που είναι ο αγαπημένος μου. Έχω μία εικόνα του Χριστού μες στο δωμάτιό μου μεγάλη, που μου δίνει πολύ δύναμη. Στην εκκλησία δεν πηγαίνω. Α, ναι. Όχι. Δεν πηγαίνω. Ούτε... Για ποιο λόγο, γιατί. Ούτε... Τώρα δεν θέλω να πω πικρά πράγματα. Δεν ξέρω, δεν πιστεύω στους ανθρώπους της εκκλησίας. Με έχουν απογοητεύσει. Έχω μάθει τόσα και τόσα που δεν μπορώ να τους πιστέψω. Ούτε στην αγιοσύνη τους, ούτε να τους φιλίζω το χέρι, ούτε γιατί σκέφτομαι τι μπορεί να έχει κάνει πριν.